την έβεια και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Ψαχνάσου, την Club φιλοξενήθηκε το διήμερο 7-8 Μαΐου το 4ο Hellenic Grand Prix Compact Sporting με τη συμμετοχή 108 σκοπευτών από την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μεγάλη Βρετανία. Βρισκόμαστε στο σκοπευτήριο του σκοπευτικού ομίλου Ψαχνών, το οποίο δημιουργήθηκε για το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Compact Sporting, που είναι το άθλημα το οποίο καλλιεργούμε εδώ σε αυτό το σκοπευτήριο. Σήμερα έχουμε ένα διεθνές Grand Prix. Είναι το τέταρτο που έχουμε διοργανώσει εδώ στα Ψαχνά. Αυτό είναι ένα test event για το παγκόσμιο Ψαχνά που θα διοργανώσουμε του χρόνου, το οποίο το έχουν δώσει στην Ελλάδα και έχουμε αναλάβει εμείς τη διοργάνωση εδώ στο σκοπευτήριο των Ψαχνών. Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία σε έναν χώρο που προσφέρει όλα όσα χρειάζεται ένας σκοπευτής, έχοντας ως πρώτη στο μέλημα την προώθηση του αθλητικού ιδεώδους, τη σεμνότητα, το πάθος για διάκριση μέσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον. Ένα άθλημα σκοποβολής απαιτεί πάρα πολλά πράγματα από αυτόν που το εξασκεί και αυτό που ζητάει περισσότερο είναι η ισορροπία. Όταν κάποιος έρθει λοιπόν στον χώρο αυτό και απαιτήσει από τον εαυτό του να αποδώσει πολύ καλά, ταυτοχρόνως τον βάζει σε μια διαδικασία να δουλέψει πάρα πολύ με τον εαυτό του, να βελτιωθεί ο ίδιος σαν άνθρωπος και να μπορεί να έχει την ισορροπία αυτή που απαιτείται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει πολύ ανισάμιλα στον χώρο της σκοποβολής και πιστεύω ότι είναι κάτι που το άθλημά μας αυτό ξεχωρίζει στο συγκεκριμένο θέμα. Εγώ είμαι στην σκοποβολή πύλουνου στόχου από το 1991, στο Compact Sporting από το 2011. Είμαι και ο ίδιος σκοπευτής πάρα πολλά χρόνια. Είμαι προπονητής σκοποβολής, δάσκαλος κυνηγητής σκόπευσης. Είναι το δεύτερο σπίτι μου. Πολλές φορές είναι το πρώτο σπίτι μου. Είμαστε μια τεράστια οικογένεια, ισχύει. Σκοποβολή πύλινου στόχου σε 8 υπερσύγχρονα γήπεδα με τελείως διαφορετικές απαιτήσεις και βαθμό δυσκολίας. 48 διαφορετικές τροχές, 40 συνολικά βατήρες που απαιτούν υψηλή ακρίβεια, απόλυτο συντονισμό, ευέλικτη στρατηγική, απόλυτη ικανότητα συγκέντρωσης, ηρεμία και ενεργοποίηση του υποσυνείδητου με υπέρτατο στόχο το 200 στα 200. Οι ρίζες του συγκεκριμένου αγωνίσματος εντοπίζονται στην ανάγκη των κυνηγών να εξασκούνται. Σήμερα, ωστόσο, είναι ευρύτερα καθιερωμένο και απευθύνεται και σε ανθρώπους που επιθυμούν να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αγωνίσματα σκοποβολής. Με την εφεύρεση της πυρίτιδας και την έλευση των κυνηγητικών όπλων σε χρήση από τους ανθρώπους, οι ευγενείς της Ευρώπης ανακάλυψαν ή μάλλον δημιούργησαν ένα άθλημα το οποίο λεγόταν τότε περιστεροβολία. Ήταν δηλαδή ένα κλουβί με ένα περιστέρι το οποίο απελευθέρωναν το περιστέρι και ένα σκοπευτή σε μια απόσταση έπρεπε να πετύχει το περιστέρι με το όπλο και το περιστέρι αυτό να πέσει μέσα σε ένα κύκλο τριγύρω του γύρω στα 30 μέτρα. Ήταν προφανές για ηθικούς λόγους ότι αυτό έπρεπε να αλλάξει και γρήγορα το περιστέρι αντικαταστάθηκε από τους πύλινους δίσκους που λέμε. Και έτσι πριν 200 και χρόνια δημιουργήθηκαν οι πρώτες μηχανές πύλινου στόχου, όπως λέμε. Στην σύγχρονη του μορφή βέβαια, έχει φύγει εντελώς από την περιστεροβολία ή την μορφή που είχε τότε και βλέπετε ότι πάρα πολλοί αθλητές αυτή τη στιγμή δεν έχουν καμία σχέση με το κυνήγι. Η δράση την πρώτη ημέρα της διοργάνωσης ξεκίνησε από τα γήπεδα 1, 3, 5 και 7 και όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον Νίκο Μαυρομάτι, ο οποίος προερχόταν από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο σκι στο παγκόσμιο κύπελο στο Λονάτο. Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν έτοιμος για νέες περιπέτειες, δεχόμενος μάλιστα και τα συγχαρητήρια του νούμερο 2 του κόσμου στο Compact Sporting, Λεύκιου Μιλτιάδους. Οι τιμές αυτές είναι εξαιρετικές, είναι πραγματικά μεγάλη επιτυχία να καταφέρνεις να φέρνεις ένα μετάλλιο πίσω στη χώρα σου.
ιδιαίτερα σε τέτοιες διοργανώσεις όπως παγκόσμια κύπελλα, παγκόσμια πρωταθλήματα, πανευρωπαϊκούς κτλ. Όμως αυτό δεν κρατάει πολύ. Με το που γυρνάμε πίσω, ηρεμούμε λίγο, ξεκουραζόμαστε και ξεκινάει η δουλειά για το επόμενο παγκόσμιο και για τους νέους στόχους. Θα ήθελα να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Σκι της Ελλάδας που πρόσφατα έχει πάρει το χάλκινο μετάλλιο στο Λονάτο. Συγχαρητήρια στα παιδιά, φαίνεται ότι γίνεται εξαιρετική δουλειά. Ευελπιστούμε να το δούμε και σε ψηλότερο σκαλοπάτι. Το σκιτ είναι η ζωή του Νίκου Μαυρομάτη. Το Compact Sporting αποτελεί απόλαυση. Το σκιτ είναι η δουλειά μου. Το Compact όμως είναι κάτι που αγαπώ πάρα πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω μεγάλη ευκαιρία να ρίχνω Compact λόγω των πολλών αγώνων που έχω στο σκιτ και λόγω της προετοιμασίας μου. Είναι και χαλάρωση, αλλά έναν αγώνα δεν μπορώ να τον δω ποτέ ως χαλάρωση. Τα δίνω όλα σε κάθε πιάτο. Όσο για τον Λεύκιο Μιλτιάδους, ο νούμερο 2 της παγκόσμιας κατάταξης, ήρθε στα ψαχνά με στόχο τη νίκη, προερχόμενος από τις πρωτιές στα Grand Prix σε Λιθουανία και Κύπρο, αλλά και τη δεύτερη θέση στην Ουγγαρία. Οι εγκαταστάσεις του σκοπευτηρίου είναι εξαιρετικές. Είναι η τρίτη φορά, δεν κάνω λάθος, που έρχομαι στα ψαχνά στην Εύβοια σε διοργάνωση. Έχω λάβει μέρος σε όλα τα Grand Prix που έχουν γίνει και στον Πανευρωπαϊκό το 19. Ευελπιστούμε να είμαστε υγιείς και να λάβουμε μέρος και για τον παγκόσμιο του χρόνου που θα γίνει στο ίδιο σκοπευτήριο. Το να κάνεις πρωταθλητισμό εννοείται ότι χρειάζεται θυσίες πολλές, χρειάζεται στερήσεις στην προσωπική ζωή, υπάρχουν απομονώσεις, υπάρχει σκληρή δουλειά στο γήπεδο για να βγουν κάποια αποτελέσματα. Δεν είναι τυχαίο που σε σύντομο χρονικό διάστημα ανέβηκα στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Έχω κερδίσει στη φετινή χρονιά 2 Grand Prix, ένα στην Κύπρο, ένα στη Λιθουανία, δεύτερη θέση μέσα στην Ουγγαρία και ευελπιστώ τώρα να πάω καλά και στο σημερινό αγώνα. Στη διάρκεια της πρώτης ημέρας, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε το γήπεδο νούμερο 1 στην κορυφή του Λόφου Πετινού. Ένα γήπεδο διαφορετικό από τα υπόλοιπα, οι 5 βατήρες του οποίου ισοδυναμούν με 5 τελείως διαφορετικά γήπεδα. Ένα γήπεδο που προσέφερε σκοπευτικές εμπειρίες εφάμιλες της μεγαλύτερης περιπέτειας, στην οποία συμμετέχουν με πολύ μεγάλη επιτυχία και οι γυναίκες. Καταρχάς, η αγάπη για τη φύση είναι κάτι το οποίο οι περισσότερες γυναίκες, το να είναι κοντά στη φύση, τις κάνει να το θέλουν περισσότερο. Είναι ένα άθλημα το οποίο δεν έχει ηλικία και ταυτόχρονα το γεγονός ότι σαν γυναίκες μπορούμε να φέρνουμε και την οικογένειά μας κοντά χωρίς αυτό να μας αφήνει εκτός από άλλες δραστηριότητες και με τα παιδιά και με την οικογένεια, το καθιστά ένα άθλημα το οποίο σε κάθε περίπτωση είναι πιο φιλικό προς το γυναικείο πληθυσμό. Δεν είναι καθόλου βίαιο, δεν είναι καθόλου απαιτητικό και ταυτόχρονα μπορεί μια γυναίκα να ασχολείται μέχρι τα βαθιά γεράματα. Ηλικίες δεν αναφέρουμε. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα με τον Νίκο Μαυρομάτη και τον Γρηγόρη Γρηγοριού να προηγούνται στην κατηγορία Open με 98% και 5 αθλητές να τους ακολουθούν με μία εύστοχη βολή λιγότερη. Μία ημέρα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ούκο λίγη δουλειά για τους κριτές που έπρεπε να εξασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία του κάθε γηπέδου. Με δύο λόγια είναι να τηρεί τον κανονισμό, να φροντίζει βέβαια να λέει αν το πιάτο ήταν καλό ή όχι, αν έσπασε ή όχι. Κυρίως να τηρεί την ευνομία, να μην ευνοεί κανέναν, ούτε να δικεί κανέναν. Να φροντίζει να τηρεί τον κανονισμό κατά γράμμα, με ευγένεια, προσοχή. Όταν η διαιτησία είναι ποιοτική και τηρεί το κανονισμό κατά γράμμα, όπως είπα, υπάρχουν κάποιες γκρίνιες, οι οποίες όμως είναι αβάσιμες. Κυρίως από πιο άπειρους σκοπευτές, οι οποίοι δεν γνωρίζουν καλά τον κανονισμό, αλλά οι πιο έμπειροι σκοπευτές που γνωρίζουν άψογα τον κανονισμό και καταλαβαίνουν τις δίκαιες ή άδικες αποφάσεις, δεν έχουν τέτοια θέματα.
Οι μηχανές εκτόξευσης γέμισαν και πλέον όλα ήταν έτοιμα για τη δεύτερη ημέρα. Το ξεκίνημα της δεύτερης και τελευταίας ημέρας βρήκε τους διαγωνιζόμενους να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις των γηπέδων 2, 4, 6 και 8, όπως επίσης και τα τερτύπια του καιρού. Οι καιρικές συνθήκες βελτιώθηκαν γρήγορα και οι συμμετέχοντες συνέχισαν τις προσπάθειές τους με στόχο το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα. Ένας εκ των οποίων και ο Πανελληνιονίκης Γιώργος Ψηλάκης. Αυτό το event γίνεται σχεδόν κάθε χρόνο. Έγινε πλέον παράδοση, είναι ένα διεθνές Grand Prix που γίνεται στην Ελλάδα όπως και κάποια άλλα. Οι εγκαταστάσεις, όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, είναι ένα καινούριο σκοπευτήριο, πολύ εξελιγμένο, πολύ δυνατό. Είναι ικανό να φιλοξενήσει πάρα πολύ μεγάλες διοργανώσεις για το άθλημα του Compact Sporting. Η Ελλάδα έχει γίνει ήδη ένα κέντρο αγώνων Compact Sporting. Και λόγω του γεωγραφικού, του καιρού, πλέον τα σκοπευτήρια που υπάρχουν στην Ελλάδα είναι ικανά να φιλοξενήσουν τέτοιους αγώνες και παγκοσμίου επίπεδου και πανευρωπαϊκού επίπεδου και νομίζω ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι ο καιρός, σίγουρα, που μας κάνει τα χατήρια, δηλαδή σχεδόν όλους τους μήνες, και το γεωγραφικό της. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του 2021 ο Γιώργος Ψηλάκης κατέλαβε την πρώτη θέση με τον Ηλία Κουτσογιάννη να τον ακολουθεί στη δεύτερη. Στο Compact Sporting όλοι ξεκινήσαμε σαν ένα χόμπι. Μετά είδαμε ότι από εκεί γνωρίζουμε ανθρώπους και στο τέλος καταλήξαμε για το ανταγωνιστικό του θέματος πάρα πολύ από εμάς. Επειδή συμπληρώνω κοντά 20 χρόνια στο Μπίλινο Στόχο, είδα μεγάλες αλλαγές στο τι νιώθω και τι λαμβάνω δηλαδή από άθλημα. Μικρότερος, αυτό που ήταν το πιο σημαντικό τελικά για μένα ήταν ότι μπορούσα να βγάλω την ενέργεια που έχουμε όλοι ως νεαροί, να την μεταφέρω στο άθλημα και έτσι μετά να μπορώ να είμαι πιο ήρεμος σε άλλες εκφάνσεις της ζωής, όπως και η οδήγηση, όπως η συμπεριφορά μου. Σιγά σιγά όμως είδα ότι διδάσκει το άθλημα, διδάσκει μια εσωτερική πειθαρχία η οποία ήταν πάρα πολύ θετική, γενικότερα για την πορεία της ζωής μας. Δηλαδή, η εσωτερική πειθαρχία που πηγάζει μέσα από τα υψηλά επίπεδα του αθλήματος μας βοηθάει σαν ανθρώπους να είμαστε πιο πειθαρχημένοι, να βάζουμε στόχους και γενικότερα γίνεται τελικά ένας τρόπος ζωής. Για μας πια είναι ένας τρόπος ζωής. Τώρα, σε μεγαλύτερη ηλικία, όπως είπες, μας βοηθάει πάρα πολύ να φεύγουμε και από την καθημερινότητα και το άγχος ή τα προβλήματα πολλές φορές που δημιουργούνται από την καθημερινότητα όλων μας. Παρόν στους αγώνες και ο Λουκάς Χαμάτσος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, που είχε να πει τα καλύτερα για την ελληνική σκοποβολή, τη διοργάνωση, αλλά και για το μεγάλο ροντεβού του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στα Ψαχνά το Σεπτέμβριο του 2023. Εδώ στο Όμιλος Ψαχνών έχει κάνει εξαιρετική δουλειά όσον αφορά τα γήπεδα, τις εγκαταστάσεις, την όλη λειτουργικότητα του σκοπευτερίου βάσει των διεθνών κανονισμών. Με μεγάλη περηφάνεια θέλω να σας πω ότι η Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ όσον αφορά τα μη Ολυμπιακά αθλήματα. Βλέπω ότι τα τελευταία 5 χρόνια έχει γίνει τεράστια πρόοδος. Πάρα πολλοί Έλληνες σκοπευτές και σκοπευτρίες λαμβάνουν μέρος σε πανελλήνιους και σε διεθνείς αγώνες και πιστεύω ότι αυτή η άνοδος θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Του χρόνου, το Σεπτέμβριο του 23, έχουμε εδώ στα Ψαχνά τον Παγκόσμιο Αγώνα Sporty Compact, που πιστεύω προσωπικά ότι θα έχουμε γύρω στις 650 με 700 συμμετοχές σκοπευτών και σκοπευτρίων από όλο τον κόσμο. Αυτό για την Ελλάδα είναι θα είναι μεγάλη προσφορά και μεγάλη ανάπτυξη όχι μόνο του αθλήματος αλλά και όλες τις κυρίες περιοχές. Θα είναι μια πολύ καλή συνεισφορά στον τόπο και η Ελλάδα είναι πολύ ωραίος προορισμός
και για τον τουρισμό, έτσι να το συνδυάζεις και με το άθλημα της κουβόλης, πιστεύω ότι ίσως να επιτυχαίνεις και το τέλειο. Μεγάλη ελπίδα στο αγώνισμα να συμμετάσχουν και άτομα της νέας γενιάς. Θέλουμε να δούμε περισσότερους νέους στο άθλημα. Ασχέτως αν το κόμπο και το σπόρτι είναι μη ολυμπιακά αθλήματα, δεν πάβει όμως να είναι διεθνή αγωνίσματα και αθλήματα, και πιστεύω ότι τα νέα παιδιά είναι καλό να αρχίσουν αυτό το άθλημα, διότι πρώτον είναι ατομικό και ομαδικό. Υπάρχει καλή υποδομή στην Ελλάδα όσον αφορά την Ελληνική Σπορτική Ομοσπονδία. Πιστεύω ότι οι ομίλοι ανά το Πανελλήνιο έχουν αρχίσει και αναβαθμίζονται, που μπορούν να κάνουν χορηγίες στα νέα παιδιά. Είναι και ένα άθλημα το οποίο θα τους βοηθήσει στον κοινωνικό τομέα, στον αθλητικό τομέα, και θα έχουν και την ευκαιρία να γνωρίσουν και άλλες χώρες που ίσως αν δεν ασχολούνταν με τη Σκοπευλή να μην είχαν την ευκαιρία να το κάνουν. Έχουμε ανάγκη από την επόμενη γενιά αυτό το σπορ να το αναδείξει, και μόνο εάν αγκαλιάσουμε τη νέα γενιά και την φέρουμε στα σκοπευτήρια θα γνωρίσει τη μοναδικότητα αυτού του αθλήματος και θα καταλάβει πόσο ήπιο άθλημα είναι, πόσο πρεσβεύει το αθαγωνίζεστε και πόσο καλό μπορεί να είναι για τα μάτια, την ψυχολογία και την ετοιμότητα στην αθλητική σκοποβολή. Τρανό παράδειγμα αυτής της επιθυμίας, η 16χρονη Αγγελική Κουναδίνη. Πρώτα απ' όλα έχω ξεκινήσει από πολύ πιο μικρή, έχω ξεκινήσει από τα 9 μου. Ο μπαμπάς μου ήταν η αφορμή να ξεκινήσω το οτιδήποτε με τη σκοποβολή. Ξεκίνησα από αεροβόλο, έχω περάσει πολλά στάδια. Συγκεκριμένα ασχολούμαι με το Ολυμπιακό Τραπ, αλλά ήρθα σήμερα να ρίξω και Combat Sporting, επειδή ξέρω ότι είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Χρειαζόμαστε νέα παιδιά, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί είναι κάτι το ιδιαίτερο, κάτι που δεν κάνει πολύ ο κόσμος. Θα το πρότεινα στον οποιοδήποτε, πραγματικά. Σε όλες τις φίλες μου, σε όλους τους φίλους μου, το έχω ήδη πει. Το να έρθουν, να έρξουν μια φορά στο σκοπευτήριο, είναι μια μοναδική εμπειρία. Με την ψυχολογία στα ύψη από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο σκίτ στο ομαδικό στον αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Λονάτο, ο Νίκος Μαυρομάτης συνέχισε τις καταπληκτικές εμφανίσεις του. Με μόλις 2 απώλειες στο γήπεδο 4 και το απόλυτο των 75 στόχων στα γήπεδα 2, 6 και 8, κατέκτησε την πρώτη θέση με συνολικό σκορ 196 στα 200. Ο Νίκος Μαυρομάτης ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος. Σε θρίλερ εξελίχθηκε η μάχη για το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία Open του Grand Prix μεταξύ του Σκοτσέζου Στρούαν Μπρόντι και του Λεύκιου Μιλτιάδους από την Κύπρο. Οι δύο σκοπευτές ολοκλήρωσαν τις προσπάθειές τους στα 7 πρώτα γήπεδα στη διάρκεια του διημέρου, ισόβαθμοι με σκορ 168. Τελευταίο γήπεδο, το νούμερο 2, με την απαιτητική τροχιά του λαγού ανάμεσα στις υπόλοιπες. Συναρπαστική μονομαχία, στο φινάλι της οποίας και οι δύο ήταν άψογοι. 25 στα 25 και συνολικά 193 στα 200 και για τους δύο, και το ασημένιο μετάλλιο θα κρινόταν στη διαδικασία του σουτόφ. Ανάλογη εξέλιξη είχαμε και στην κατηγορία Α του ελληνικού κυπέλου, όπου πίσω από τον εκπληκτικό Νίκο Μαυρομάτη του 196 στα 200, Γιώργος Ελευθερίου και Αλέξανδρος Ράχμαν Βάις ισοβάθμισαν στη δεύτερη θέση με 189 στα 200. Έτσι το ενδιαφέρον μεταφέρθηκε στο γήπεδο 5, εκεί όπου θα διεξαγόταν η διαδικασία του σουτόφ, με έπαθλο τη δεύτερη θέση της κατηγορίας Open του 4ου Hellenic Grand Prix, ανάμεσα σε Στρούαν Μπρόντι και Λεύκιο Μιλτιάδους, αλλά και η μάχη της δεύτερης θέσης για την κατηγορία Α του ελληνικού κυπέλου, με διεκδικητές τους Γιώργο Ελευθερίου και Αλέξανδρο Ράχμαν Βάις.
Πέντε βατήρες, καθένας εκ των οποίων περιελάμβανε ένα μονό και δύο ταυτόχρονους διπλούς στόχους, θα έκρινε τη μοίρα του ασημένιου μεταλλίου σε αυτές τις δύο κατηγορίες. Η αναμέτρηση του Μπρόντι με τον Μιλτιάδους ήταν άκρο συναρπαστική. Όπως και στο γήπεδο 2 λίγο νωρίτερα, έτσι και στη διαδικασία του σουτόφ, οι δύο σκοπευτές πέτυχαν το απόλυτο 25-25, όντες αλάνθαστοι και στους πέντε βατήρες. Έτσι, η διαδικασία του ξαφνικού θανάτου θα έδινε την οριστική λύση. Ο Στρουαν Μπρόντι αποδείχθηκε πιο ψύχρεμος. Την καθοριστική αστοχία είχε ο Κύπριος, ο οποίος μετά τις νίκες σε Κύπρο και Λιθουανία και το αργυρό μετάλλιο στην Ουγγαρία, αυτή τη φορά περιορίστηκε στην τρίτη θέση. Παράλληλα διεξήχθηκε το δεύτερο σουτόφ ανάμεσα στους Ελευθερίου και Βάης. Τελικό σκορ 24-21 υπέρ του Γιώργου Ελευθερίου, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία Α του ελληνικού κυπέλου. Το συναρπαστικό δίμερο στο σκοπευτήριο των ψαχνών είχε και επισήμως ολοκληρωθεί. Τα όπλα καθαρίστηκαν και πλέον οι διαγωνιζόμενοι ήταν έτοιμοι για την τελετή των απονομών. Άπαντες ήταν απολύτως ικανοποιημένοι από το επίπεδο της διοργάνωσης, με τους νικητές να παραλαμβάνουν τα βραβεία τους αμέσως μετά στις εγκαταστάσεις του Clubhouse του σκοπευτικού ομίλου ψαχνών. Απόλυτος πρωταγωνιστής ο Νίκος Μαυρομάτης. Ο Έλληνας πρωταθλητής σάρωσε τα χρυσά στις κατηγορίες που συμμετείχε. Μεταξύ άλλων, στις γυναίκες πήρε τη νίκη η Αργυρό Μακρύ, με τις Μόνικα Ζανών και Κατερίνα Μαυραντζά να συμπληρώνουν την τριάδα του βάθρου. Στα junior νικήτρια ήταν η Όλγα Δουβή, με τη δεύτερη και τρίτη θέση να καταλήγουν σε Άγγελο Πολυκαρπίδη και Κοσμά Τσαμάζ. Ο Παναγιώτης Κατσιώτης ήταν ο νικητής στην κατηγορία senior, ενώ στις κατηγορίες Β και Γ του ελληνικού κυπέλου μεγάλοι νικητές ήταν η Γιάννης Παπαϊωάννου και Καριοφίλης Μπακατινάκης. Η τέταρτη έκδοση του Hellenic Grand Prix Compact Sporting στα Ψαχνά ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία. Για πρώτη φορά υπήρξε πλήρης τηλεοπτική κάλυψη της διοργάνωσης και πλέον όλοι περιμένουν με ανυπομονησία το παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στην περιοχή από τις 7 ως τις 10 Σεπτεμβρίου 2023.